ήταν όλοι τους υπέροχοι. Οι μικροί και λίγο μεγαλύτεροι γητευτές των ρομπότ που πήραν μέρος στον δεύτερο πανελλήνιο διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής, ο οποίος πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, εντυπωσίασαν με το πάθος της γνώσης τους και τη δίψα τους για μάθηση. Στόχος τους ήταν η κατασκευή και ο προγραμματισμός διαφορετικών ανάλογα με την ηλικία τους ρομποτικών διατάξεων βασισμένων στα LEGO Mindstorms, οι οποίες έπρεπε να περάσουν από συγκεκριμένες δοκιμασίες. Και όπως συμβαίνει σε όλους τους διαγωνισμούς, έτσι και εδώ ο καλύτερος κέρδισε. Όχι μόνο βραβεία, αλλά και τη συμμετοχή στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που φέτος θα διεξαχθεί στις αρχές Νοεμβρίου στη Μανίλα των Φιλιππίνων. Σας καλωσορίζω στο μεγαλύτερο γεγονός τεχνολογίας στη χώρα μας. Είναι η προκριματική για την Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Την οργανώνει το WRO Ελλάς, που είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Και συμμετέχουν παιδιά, μαθητές από Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο και Πανεπιστήμιο από όλη τη χώρα, από τη Ρόδα, από την Πτολεμαΐδα, από την Κοζάνη, από την Κρήτη, από την Αθήνα βέβαια και από την Πελοπόννησο. Είναι η δεύτερη χρονιά, πέρσι το είχαμε οργανώσει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και φέτος στο Αθλητικό Κέντρο του Οργανισμού Νεολαίας Άθλησης του Δήμου Αθηναίων που βρίσκεται στο Ρουφ. Συμμετέχουν οι διπλάσιες ομάδες από πέρυσι, έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ, έχουμε 80 ομάδες φέτος, είναι εκπληκτικό για ένα μάθημα το οποίο δεν διδάσκεται στα σχολεία, τα παιδιά δηλαδή και οι καθηγητές τους καταβάλουν χρόνο και προσπάθεια έτσι ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τη ρομποτική και να κάνουν ρομπότ, αληθινά ρομπότ, τα οποία να διαγωνιστούν όπως διαγωνίζονται στις ίδιες πίστες και από παιδιά από 60 χώρες από όλο τον κόσμο. Οι νικητές θα πάνε στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής που φέτος θα γίνει στη Μανίλα 5 με 7 Νοεμβρίου. Οι περσινοί είχαν πάει στην Κορέα, πάλι το ίδιο διάστημα τον Νοέμβριο, όπου η ομάδα μας για πρώτη φορά εκτέλεσε με επιτυχία όλες τις αποστολές. Παρόλο ότι συμμετείχαμε για πρώτη φορά και είχαμε να αντιμετωπίσουμε χώρες πολύ τεχνολογικά προηγουμένες, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Αμερική κλπ. Αυγουλία Ελμερδάτ, μάλιστα. Και κάνετε πόσο καιρό κάνετε ρομποτική? Δεύτερη χρονιά μας πάνω. Μάλιστα. Δεν μου λέτε πώς πάει εδώ πέρα, πάει προχωρά με το σύστημα. Βεβαίως, είναι χαρά. Και πρέπει, ο στόχος σας είναι? Ο στόχος μας είναι να ανέβει το ρομπότ πάνω, μπορεί ώστε να χτυπήσει το μαλάκι, να μπει στο ειδικό καλαθάκι, να πέσει, να κινηθεί για ένα μέτρο και να κάνει το ίδιο στο επόμενο στήμα. Εύκολο ή δύσκολο? Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Το έχετε προγραμματίσει, προηγουμένως, έτσι? Ναι. Δυστυχώς στη χώρα μας τα θέματα της τεχνολογίας είναι ακόμα σε ανάπτυξη μηνών, δηλαδή δεν υπάρχει παράδοση και δεν υπάρχει βάθος. Αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίου όπως ο κύριος Κίνγκ, ο κύριος Τζες, ο κύριος Αλιμίσης βοηθούν πάρα πολύ την προσπάθειά μας με σκοπό να αναπτύξουμε την τεχνολογία στη χώρα μας. Για να μην ξαναπούμε, όπως λέγαμε με τη βιομηχανική επανάσταση ότι πέρασε έξω από την Ελλάδα, μην ξαναπούμε ότι και η τεχνολογία θα περάσει έξω από την Ελλάδα. Καλούμε κάθε έναν ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι ο 21ος αιώνας είναι και αιώνας τεχνολογίας να συμμετέχει στις δραστηριότητες του WRO Ελλάς με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογίας στη χώρα μας. Θέλουμε επίσης να παρακαλέσουμε το Υπουργείο Παιδείας, όπως συμβαίνει και με άλλες οργανώσεις μαθηματικής εταιρείας, βιολογίας κλπ, να φροντίσει τουλάχιστον τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής και ανάλογα με τις εξελίξεις εκεί, δηλαδή τι θέση θα καταβάλουμε, να δώσει κάποια μόρια σε αυτά τα παιδιά στις σχολές τεχνολογικές, όπως είναι η Σχολή Αυτοματισμών στα ΤΕΗ και οι Σχολές Πολυτεχνείου στη χώρα μας. Πρέπει αυτά τα παιδιά να έχουν κάποια κίνητρα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι γεννημένοι ρομποτικάροι. Οπότε δώστε τους κίνητρα να μείνουν στη χώρα μας, να μην φύγουν από τη χώρα μας.